η αιμονή των εκπροσώπων δύο κομμάτων στο συγκεκριμένο ζήτημα δείχνει και την ένδυα για να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα που δείχνει ότι υπάρχει μια μεγάλη μείωση φόρων. Αυτή ήταν η ερώτηση, αλλά τεχνιέντος αποφεύγετε να μιλήσετε για την ανάσα που έχει πάρει η ελληνική οικονομία τα τελευταία 5 χρόνια. Όχι, δεν ξέρετε ποια είναι τα νούμερα. Τα νούμερα είναι συγκεκριμένα. Υπάρχουν μειώσεις σε 50 φόρους. Έμεση φόρους. Ασφαλιστική. Άμεση φόρη. Άμεση στοχευμένη. Αυτή ήταν η πολιτική. Και δεν έχετε πει τίποτα για την ανάσα που έχουν πάρει. Για την ανάσα που έχει πάρει η ελληνική οικονομία εδώ και 5 χρόνια. Δεν έχετε μιλήσει και δεν έχετε να πείτε τίποτα για τις 500.000 οικογένειες που βάλαν κατά μέσο ώρα 1.000 μέσα στο σπίτι τους, ενώ πριν από 5 χρόνια. Το 19 δεν υπήρχε το μισό εκατομμύριο. Δεν υπήρχε το μισό εκατομμύριο αυτών των οικογενειών να βάζουν 1.000. Δεν έχετε να πείτε τίποτα για τις εξαγωγές οι οποίες έχουν κάνει ρεκόρ εξαγωγών και έχουν βοηθήσει την οικονομία. Δεν έχετε πει τίποτα για τις επενδύσεις και για τις δημόσιες άμεσες επενδύσεις. Για την αγοραστική δύναμη των μισθών που είμαστε στον πάτο. Άρα βλέπετε ότι εθελοτυφλείτε και εφόσον πάτε με τόσο στήρο τρόπο, εμείς είμαστε ικανοποιημένοι αν συνεχίσετε σε αυτή την, αν θέλετε, μικρόθωρη πολιτική, αλλά εμείς θα μιλάμε με αποτελέσματα και με όρους πραγματικότητας. Η πραγματικότητα δείχνει λοιπόν ότι ο προϋπολογισμός δείχνει ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφύγης, η οποία ήταν όνειρο θερνής νυχτός για τις κυβερνήσεις και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ πέρα υπάρχει μια, γίνεται πραγματικότητα από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η ανάπτυξη με όρους πραγματικότητας και προοπτικής είναι μια πραγματικότητα και αυτό γίνεται με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και μέσα σε όρους πραγματικότητας και με συνθήκες πραγματικότητας θέλω να γίνεται αυτή η συζήτηση.